Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Crete TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ενδιαφέρον ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κίνας για ερευνητές της Κρήτης. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κίνας ανοίγουν τις πύλες τους προκειμένου να υποδεχτούν ερευνητές και ακαδημαϊκό προσωπικό της Κρήτης, με τις πρώτες μάλιστα επαφές να έχουν γίνει ήδη. Στόχος βέβαια η χρυσή γενιά της χώρας μας να αποκτήσει εμπειρία και παραστάσεις σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και στη συνέχεια να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον πανεπιστημίων της Κίνας για πτυχιούχους της Κρήτης είναι έντονο, αποδεικνύοντας την πράξη και με τον πλέον εμφατικό τρόπο το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των Ελλήνων ερευνητών. Η εκπομπή Direct φέρνει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον για μέλη της επιστημονικής κοινότητας της Κρήτης και το μεγάλο δίλημα που προκύπτει αναφορικά με το τιμητικό αυτό ενδιαφέρον. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μεγάλη ευκαιρία, ως μια πρόκληση. Η χώρα μπορεί να δελεάσει στο μέλλον τους επιστήμονες για να επιστρέψουν πίσω στο πλατό της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, πρόεδρος του ΙΑΚΕ. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Παπαδάκη, κυρία Μαράκη. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Παναγιωτόπουλο που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Βρίσκεστε σήμερα στο πλατό της εκπομπής Direct προκειμένου να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης, για τους ερευνητές, για την χρυσή γενιά του νησιού. Κύριε Παπαδάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Θα πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι το επόμενο χρονικό διάστημα στην Κίνα. Τι χειροπιαστό έχουμε στο μέτωπο του ενδιαφέροντος ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κίνας για τη χρυσή γενιά, όπως συνηθίζω να τη χαρακτηρίζω, της χώρας μας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τόσο ενδιαφέρον θέμα. Όντως θα πραγματοποιήσω πολύ σύντομα ένα ταξίδι και ένα πολύ μεγαλύτερο στο αμέσως επόμενο διάστημα σε διαφορετικά πανεπιστήμια της Κίνας, λόγω και μιας σταθερής πια συνεργασίας που έχουμε, ειδικά με το Τσέντζο University, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κίνας, αν και αυτή τη φορά πάω αλλού σε αυτό το ταξίδι. Πρέπει να πω ότι τουλάχιστον όπως μπορώ να το αποτυπώσω σε σχέση με τις δικές μου εμπειρίες αλλά και συνεργατών μου και με τις προοπτικές, γιατί δεν είναι μόνο ότι πάμε εμείς, έρχονται και οι Κινέζοι συνάδελφοι, όπως είχαμε πρόσφατα τον ένα από τους διασημότερους κοινωνικούς επιστήμονες στην Κίνα, τον Διανγκ Χουιτσιάνγκ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθινο. Το ενδιαφέρον είναι αυξανόμενο. Ο βασικός στόχος του μεθεπόμενου ταξιδιού, έτσι κι αλλιώς στο πλαίσιο της πρόσκλησης να είμαι επισκέπτης καθηγητής στο Τσέντζο University, είναι η εδραίωση συνεργασίας πια ανάμεσα στο Ερευνητικό Κέντρο, Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης, το ΚΕΠΕ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και του Ινστιτούτου για την Παγκοσμιοποίηση του Τσέντζο University στην Κίνα. Αν πολύ πολύ γρήγορα επισκοπήσει κανείς τα μεγέθη στην Κίνα και τα μεγέθη που αφορούν και το ακαδημαϊκό περιβάλλον σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε μια χώρα που προφανώς γνωρίζουμε όλοι ότι είναι τεράστια, αλλά έχει οχταπλασιάσει μέσα σε 17 χρόνια, από το 2000 και μετά, μέχρι το 2017 που έχουμε δεδομένα. Το ΑΕΠ της έχει οχταπλασιάσει το κατακεφαλήν εισόδημα, είναι η τρίτη επενδυτική δύναμη στον κόσμο και ενδυναμώνεται. Το κυριότερο όμως από όλα τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη που μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι ότι αρχίζει και αναδύεται πολύ εντυπωσιακά μία νέα μεσαία τάξη, η οποία κατά εκτιμήσεις μέχρι το 2030 θα είναι το 1 τρίτο του πληθυσμού της Κίνας. Όλο αυτό με τη σειρά του έχει επηρεάσει τον ακαδημαϊκό σχεδιασμό στην Κίνα, στο πλαίσιο μάλιστα του νέου προγράμματος που εξήγηλε ο πρόεδρος Σι το 2017, που είναι το πρόγραμμα για την ερευνητική αριστεία και τα World Class Universities, στο οποίο περιλαμβάνονται τα 39 του προηγούμενου προγράμματος, το 985, όπως λεγόταν το κινέζικο πρόγραμμα της δεκαετίας του 90, σύν άλλα τρία από φτωχότερες περιοχές, γιατί έχουν και το μεγάλο πρόγραμμα των ανισοτήτων. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνει, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η στρατηγική των Κινέζων της εξωστρέφειας, της διεθνοποίησης και δεδομένου ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ και ο αριθμός των φοιτητών, των ξένων φοιτητών που είναι σε κινέζικα πανεπιστήμια, είναι περίπου 490.000 από 160 χώρες. Υποθέτω, κύριε Παπαδάκη, ότι ένα πανεπιστήμιο της Κίνας για να προχωρήσει σε μια στρατηγική συνεργασία, που στόχο έχει βέβαια και την εξωστρέφεια του συγκεκριμένου ιδρύματος, σκανάρει τα πάντα. Ναι. Οπότε δεν ήρθαν τυχαία εδώ. Δεν χτυπούν τυχαία την πόρτα της Κρήτης. Όχι, αυτό είναι αλήθεια κύριε Παναγιωτόπουλε, είστε απόλυτα ακριβείς. Γενικά η στρατηγική των Κινέζων είναι όπως την περιγράψατε. Σκανάνουν πάρα πολλές παραμέτρους. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και αυτό δεν αφορά εμένα και τις συνεργασίες μου, αφορά συνολικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχει ήδη συνάψει με πολύ σημαντικά πανεπιστήμια και σε Ρέθυμνο και σε Ηράκλειο
μνημόνια συνεργασίας, τόσο με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, το Ηράκλειο, όσο και με το Τσέντζο University, το Ρέθινο. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι, οι οποίοι συνεργάζονται με Κινέζικα Πανεπιστήμια. Έχει αρχίσει δηλαδή και αποτυπώνεται πρακτικά. Μάλιστα. Το αμοιβαίο ενδιαφέρον. Να βάλω μια ανωτελεία, κυρία Μαράκη, ο λόγος σε εσάς, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Έχετε λόγο και ο λόγος σας είναι καθοριστικός και έχει ιδιαίτερη σημασία πάνω στο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα. Πώς κρίνεται το ενδιαφέρον ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κίνας για ερευνητές του νησιού? Κύριε Παναγιωτόπουλε, η εκπαίδευση είναι ένας τομέας κομβικής σημασίας για τη διερεύνηση γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων, που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της οικονομικής ζωτικότητας. Είναι λογικό, λοιπόν, τα πανεπιστήμια, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα ανά τον κόσμο, οι εκπαιδευτικές πολιτικές να αναζητούν νέες ιδέες, νέες πρακτικές, καινοτόμες ιδέες και δεδομένα ερευνητικά. Τις αναζητούν όμως στη χώρα μας. Τις αναζητούν παγκοσμίως, θα έλεγα. Αλλά και στη χώρα μας, αυτή τη στιγμή, φαίνεται να έχουν, διότι υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα, υπάρχουν ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, υπάρχουν νέοι ερευνητές οι οποίοι μπορούν να δώσουν στα δικά τους πανεπιστήμια. Είναι λοιπόν λογικό και αποτυπώνεται στην αναζήτηση αυτή ότι οι νέοι ερευνητές, ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο Πανεπιστήμιο της Κρήτης έχει δείξει σημαντική εξωστρέφεια, έχει δείξει ότι συνεργάζεται, έχει συμπράξεις, προγράμματα ερευνητικά αναπτύξει με τις χώρες αυτές, αλλά και ιδιαίτερα με την Κίνα. Φαίνεται λοιπόν αυτό να περπατάει, οι Κινέζοι να θέλουν να πάρουν αυτά τα ερευνητικά δεδομένα, όχι απαραίτητα να τα υιοθετήσουν, να τα συνθέσουν με τα δικά τους και να προχωρήσουν μπροστά. Αυτό λοιπόν δείχνει όχι μόνο το επίπεδο των ακαδημαϊκών μας δασκάλων, αλλά και την ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου. Επίσης, την εξωστρέφεια που είπαμε πριν, την τόνισε ο Γύρος Παπαδάκης, αλλά αυτό θα μπορούσε να αποτυπωθεί και ως ένας, και να χαρακτηριστεί ένας αξιολογικός δείκτης για τα πανεπιστήμια μας. Πολύ σημαντικός, γιατί δείχνει το παραγόμενο έργο, ότι είναι πάρα πολύ υψηλό. Και αυτό μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι. Άλλωστε, κατά καιρούς βλέπουμε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο στη λίστα των πανεπιστημίων σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά αποτυπώνεται και σε αυτή την παράμετρο αυτή τη στιγμή, στην αναζήτηση λοιπόν των ακαδημαϊκών μελών. Βέβαια, κύριε Παπαδάκη, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τομέας έρευνας όπου έχουν στρέψει το βλέμμα τους οι Κινέζοι? Κοιτάξτε να δείτε, ακριβώς επειδή, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση κύριε Παναγιωτόπουλε, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το νέο πρόγραμμα, δηλαδή η στρατηγική που εξήγηλε ο πρόεδρος ΣΥ το 2017, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο πανεπιστήμια αριστείας, αλλά περιλαμβάνει και τις λεγόμενες άριστες research disciplines, ερευνητικές περιοχές όπως τις προτεραιοποιούν. Βεβαίως η πρώτη προτεραιότητα είναι ξεκάθαρο, είναι σε ζητήματα αιχμής, τεχνολογίας αιχμής. Και γι' αυτό με δεδομένη την πολύ καλή παράδοση που έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την ερευνητική παράδοση στο κομμάτι των σχολών του Ηρακλείου, όσο βέβαια και τη συνεργασία του ίδιου του Πανεπιστήμιου Κρήτης με το ΙΤΕ, που το ΙΤΕ αναπτύσσει και με τη σειρά του συνεργασίες με την Κίνα, υπάρχει πολύ πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη συνεργειών. Όμως πρέπει να πω ότι στις προτεραιοποιήσεις, και αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον στην Κίνα αυτή τη στιγμή, ναι, δεν είναι μεν στη μερίδα του λέοντος, ωστόσο είναι και ζητήματα που έχουν να κάνουν με κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Και αυτό επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις πανεπιστημιακές σχολές του Ρεθύμνου, γι' αυτό και έχουμε μπει σε μια διαδικασία και ανταλλαγών και συνεργειών σιγά-σιγά και περιμένουμε να τις αναπτύξουμε και περισσότερο, όπως σας είπα προηγουμένως, με πιο συγκεκριμένα πια πλαίσια συνεργασίας. Θα έλεγα και κάτι ακόμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεδομένου ότι, καλά το λέτε, ότι έχουμε μια χρυσή γενιά στην Ελλάδα που την έχουμε αδικήσει πάρα πολύ και αναφέρομαι και στους νέους επιστήμονες και στους νέους ερευνητές. Έχουμε ξανασυζητήσει, είχα την ευκαιρία να ξαναμιλήσω μαζί σας για την νέα γενιά στην Ελλάδα σήμερα. Ωστόσο, επειδή τώρα αρχίζει η Κίνα και ανοίγει ως προς το να απορροφά επιστήμονες, αυτό έρχεται με πιο αργά βήματα από όλα τα υπόλοιπα που περιέγραψα. Ίσως και με πιο σταθερά. Με πιο σταθερά, ακριβώς. Το είπατε και εσείς προηγουμένως ότι στους σχεδιασμούς είναι προσεκτικοί. Αλλά έχει αρχίσει και ανοίγει και η ακαδημαϊκή και η επιστημονική αγορά της Κίνας. Συνεπώς, εντάξει, υπάρχει πάντα το εμπόδιο της γλώσσας, αλλά αυτό είναι ένα εμπόδιο ειδικά για ένα νέο επιστήμονα προσπελάσιμο. Θεωρώ ότι ανοίγει μια μεγάλη βεντάλια δυνατοτήτων, πολλό δε μάλλον σε μια χώρα με τρομερές προοπτικές ανάπτυξης και τρομερούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και με μια πολύ μεγάλη ακαδημαϊκή και επιστημονική, επιτρέψτε μου τον άκομψο όρο, αγορά. Μάλιστα. Κυρία Μαράκη, τι θεωρείτε ότι προκαλεί περισσότερο την ανάγκη σύναψης διεθνών συνεργασιών ανάμεσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα?
Η ανάγκη δημιουργείται από τις ίδιες συνθήκες σήμερα. Δηλαδή έχουμε πολλαπλές αλλαγές και ταχύτατες αλλαγές ανά τον κόσμο. Έχουμε τη μετανάστευση, έχουμε την οικονομική και την κοινωνική κρίση. Έχουμε τα θέματα πολυπολιτισμικότητας, έχουμε επίκαιρα και επίμαχα ζητήματα, τα οποία από μόνα τους είναι προκλήσεις και δημιουργούν ανάγκη συμπράξεων, συνεργασιών, οι οποίες οι ειδικοί θα πρέπει να συμβάλλουν με τον τρόπο τους, οι επιστήμονες με το δικό τους επιστημονικό αντικείμενο έρευνας, να συμβάλλουν ώστε να προτείνουν όσο μπορούν λύσεις ή βελτιώσεις πάνω σε αυτά τα επίμαχα ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να... Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες να αναδείξουμε αυτές τις συνεργασίες και να τις προωθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Από την κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα έως την ανώτερη που είναι τα πανεπιστήμια και τα οποία τα έχουμε δίπλα μας και εμείς ως Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και με τη συμβολή του κυρίου Παπαδάκη αλλά και του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουμε κάνει πολύ σημαντικές συνεργασίες. Άρα λοιπόν οι ανάγκες της εποχής δημιουργούν και οι προκλήσεις μάλλον της εποχής δημιουργούν την ανάγκη να συνεργαστούμε και να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Των Αν ζητημάτων. Μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή και τις πολυσύνθετες συνέπειες στην παγκόσμια κοινότητα, αυτό από μόνο του προκαλεί την ανάγκη συνεννόησης. Διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε λύσεις ουσιαστικές. Κύριε Παπαδάκη, ενδιαφέρον των Κινέζων, το ενδιαφέρον των Κινέζων είναι υπαρκτό. Ανταπόκριση υπάρχει από την πλευρά των Κρητών ερευνητών. Ναι, πρέπει να πω και να φέρω μόνο ένα παράδειγμα, γιατί σας είπα ότι το ενδιαφέρον τους και σε επίπεδο πολιτικών προτεραιοτήτων, που όπου πολιτική προτεραιότητα στην Κίνα σημαίνει και μεγάλη επένδυση πόρων, υλικών πόρων, δεν είναι απλά πολιτική προτεραιότητα. Το ενδιαφέρον τους είναι σαφώς στις νέες τεχνολογίες, επιστήμες δηλαδή που θεραπεύουν κυρίως στις σχολές του Ηρακλείου. Ωστόσο, και στις δικές μας σχολές στο Ρέθινο, αυτό που μπορώ να πω ότι το πρώτο μνημόνιο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Πανεπιστημίου και του μεγαλύτερου Κινέζικου Πανεπιστημίου. Οι ανταλλαγές που γίνονται. Η έλευση Κινέζων καθηγητών και ερευνητών στο Πανεπιστημίο μας προσελκύει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας πω μόνο το πιο χαρακτηριστικό, ότι στην πρόσφατη ομιλία που έδωσε στο τμήμα μας ο καθηγητής Τιάν Χουι Τσιάνγκ και σε ανάλογη ομιλία που έδωσε σε άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου μας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα. Ο κόσμος πραγματικά δεν έχουμε συνηθίσει να έχουμε τόσο κόσμο σε ομιλίες επισκεπτών καθηγητών. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κυρίως από τα νέα παιδιά, κυρίως από τους νέους επιστήμονες, γιατί αυτά που σας είπα προηγουμένως τα αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι και δράτω με τις ευκαιρίες σε κάτι που είπε η κυρία Μαράκη, που κάνουν εξαιρετική δουλειά όντως στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Μίλησε για την κλιματική αλλαγή. Στις προτεραιότητες του νέου σχεδίου, όπως το έχει διατυπώσει ο πρόεδρος της Κίνας, ο πρόεδρος Σι, το νέο σχέδιο για την Κίνα. Η Κίνα στη νέα εποχή, έτσι λέγεται το σχέδιο, είναι και ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, εσείς το αναδείξατε έτσι κι αλλιώς, στο Direct, έχει γίνει πρόσφατα τακτικό μέλος του δικτύου του ΟΗΕ, του SDSN, για τις λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτό δημιουργεί, κατά τη γνώμη μου, όπως έχουν γίνει και οι Κινέζικα πανεπιστήμια, μια περαιτέρω προοπτική συνέργειας που πρέπει να την εξετάσει το πανεπιστήμιο μας σε μια ατζέντα, κορυφαία πολιτική ατζέντα της ίδιας Κίνας πια. Μάλιστα, κυρία Μαράκη, ποιος ο ρόλος τώρα του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών σε αυτή την διεθνή συνεργασία? Όπως σας είπα πριν, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής της ανάδειξης αυτών των συνεργασιών και προώθησής τους από την εκπαιδευτική κοινότητα, ειδικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, όπου έχουν τη δυνατότητα οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με πολύ σπουδαίους ερευνητές από το εξωτερικό. Όπως σας είπα και πριν, εδώ και 5 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα, αλλά και στην Κρήτη, στην Ελλάδα, αλλά και διευρύνουμε τις συνεργασίες αυτές. Έχουμε συμπράξει με άλλα πανεπιστήμια, έχουμε έρθει σε επαφή με επιστήμονες και έχουν καταθέσει τα ερευνητικά τους δεδομένα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί γίνονται μέτοχοι οι συμμετέχοντες σύνεδροι και οι εισηγητές, ανταλλάσσουν ιδέες, αλληλεπιδρούν. Φέτο είχαμε τη δυνατότητα στο προηγούμενο συνέδριο του Απριλίου, με τη βοήθεια και πάλι του κυρίου Παπαδάκη, να έχουμε κοντά μας μια πολύ σημαντική παρουσία, μια Κινέζα επιστήμονα, νεότατη, η οποία έχει διαπρέψει στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή και παρουσίασε μια πολύ σημαντική έρευνα για τους νέους που έχουν γεννηθεί 1993-1999, στην περίοδο αυτή στην Κίνα, τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι νέοι και τη συμμετοχή
στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κίνας σε σχέση με την διαπροσωπική και θεσμική εμπιστοσύνη που δείχνουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Γιατί ξέρετε, θα ξέρει καλύτερα ο κ. Παπαδάκης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κίνα για κάποιο χρονικό διάστημα δεκαετίες πριν, δηλαδή 2010-2015, εκεί υπήρξε μια κρίση για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις εμπιστοσύνες που έδειχναν οι πολίτες προς αυτά. Ήταν λοιπόν πολύ σημαντικά τα ευρήματα και είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Παπαδάκη, και σκέφτομαι εγώ ότι αν για την Ελλάδα της κρίσης και της ύφεσης υπάρχει αυτό το έντονο και άκρως τιμητικό ενδιαφέρον, τι σκηνικό θα επικρατούσε σε περίπτωση που είχαμε να κάνουμε με την Ελλάδα της ανάπτυξης και της ευημερίας? Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το σκέφτομαι και εγώ πολλές φορές και το σκέφτομαι επειδή και λόγω της φύσης της δουλειάς μου είμαι σε διαρκή επαφή με νέα παιδιά και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη νέα γενιά. Δεν το λέω με όρους κομψότητας. Πραγματικά είναι πιο μορφωμένη και με τις υψηλότερες δεξιότητες γενιά που έχει αυτή η χώρα. Επειδή η αίσθησή μου είναι ότι όσο και αν έχουμε ανατρέψει πολλά δεδομένα στον οικονομικό κύκλο, η ανάπτυξη σιγά-σιγά, η ουσιώδης ανάπτυξη θα έρθει σε αυτή τη χώρα. Ναι, νομίζω ότι και οι προοπτικές που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα, αλλά κυρίως μια ουσιώδη στρατηγική και προσέλκυσης επενδύσεων από τη μια μεριά, αλλά και εξαγωγής τεχνογνωσίας στους τομείς που πάμε καλά και πάμε καλά σε αρκετούς τομείς. Μέσα στην κρίση, τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν υποχώρησαν στις διεθνείς κατατάξεις, αρκετά εξ αυτών ανέβηκαν κιόλας. Συνεπώς, με αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, κτίζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μπορούμε να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι από τη μεριά μας για την περίφημη ανάπτυξη που όλοι προσδοκούμε. Για να έχει καλύτερο μέλλον αυτή η νέα γενιά σε αυτόν τον τόπο. Κυρία Μαράκη, με το καλό οι ερευνητές να αναχωρήσουν από την Κρήτη, από την πατρίδα μας, προκειμένου να πιάσουν τη μεγάλη ευκαιρία της Κίνας. Το θέμα είναι πώς θα επιστρέψουν και κάτω από ποιες συνθήκες και ποιο θα είναι το δέλεαρ. Αυτή είναι η δουλειά των πολιτικών που θα πρέπει να αναπτύξει η χώρα μας. Από εκεί και πέρα, οι νέοι επιστήμονες νομίζω πρέπει να έχουν τους ορίζοντές τους ανοιχτούς. Θα πρέπει να επιλέξουν τη νέα πορεία που τους δίνεται, δηλαδή να μπορούν να πάνε σε ξένα πανεπιστήμια, έστω και για λίγο. Αυτό είναι ένας πλούτος, ξέρετε, στην επιστροφή τους. Γιατί η αλληλεπίδραση με ένα άλλο πολιτισμό, με άλλα επιστημονικά πρότυπα, νομίζω ότι και σε εμάς θα είναι ωφέλιμο όταν επιστρέψουν. Το να επιστρέψουν αυτό είναι ένα δύσκολο έργο, γιατί θα πρέπει να δημιουργηθούν τα κίνητρα εκτός από τις θέσεις εργασίας. Τις θέσεις εργασίας μπορεί να υπάρξουν. Το θέμα είναι τα κίνητρα που θα δοθούν σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να ξαναεπιστρέψουν και να αναπτύξουν εδώ τη ζωή τους και το μέλλον τους στις συνθήκες αυτές. Άρα λοιπόν χρειάζεται, αφού το κλειδί φαίνεται να είναι στο μέλλον η εκπαίδευση, θα πρέπει αυτό το κλειδί να ξέρουμε πώς θα το γυρίσουμε, οι πολιτικές που αναπτύσσονται, οι σχεδιασμοί για το μέλλον από την πλευρά της πολιτείας να είναι τέτοιες, ώστε να δώσουν τα κίνητρα στους νέους μας να μπορούν να πάνε, να μπορούν να φέρουν όμως πίσω και να μείνουν στην Ελλάδα. Κύριε Παπαδάκη, να μου επιτρέψετε ένα υποκειμενικό σχόλιο, καθώς θέλω να τονίσω ότι οι πολιτικές που έχουν ασκηθεί στο μέτωπο της αξιοποίησης των Ελλήνων ερευνητών νομίζω έχουν αποτύχει. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστικό το σενάριο οι άνθρωποι αυτοί, οι ερευνητές, αυτή η νέα γενιά, αυτή η χρυσή γενιά να επιστρέψει πίσω στη χώρα μας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, στην πραγματικότητα, πέραν το την, αν θέλετε, μη ισορροπημένη και ολιστική προσέγγιση που έχει αυτή η χώρα ως προς την έρευνα, ενώ έχει καλή έρευνα στην αξιοποίηση της έρευνας και του ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχει και το άλλο που επιβεβαιώνει αυτό που λέτε, το brain drain, το οποίο δεν έχει ανακοπεί. Το brain drain παραμένει πολύ ισχυρό. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες, κυρίως ανθρώπους με υψηλά προσόντα, high skilled ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έχει φύγει και δεν γυρίζει. Το αν γυρίζουν και μερικοί δεν μας επιτρέπει να μιλάμε για brain gain. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες έξω. Σκεφτείτε, και το ξέρετε πολύ καλά, την έκταση των συνεπειών, όχι μόνο στην οικονομία, όχι μόνο στο ασφαλιστικό σύστημα, όχι μόνο στις υποδομές, στην προοπτική μιας χώρας που είναι μια χώρα που γερνάει και συρρυκνώνται πληθυσμιακά, μεταξύ άλλων, έτσι. Συνεπώς, αν ουσιαστικά δεν κάτσουμε να σκεφτούμε για μια ενεργητική πολιτική απασχόλησης που θα βελτιώνει την κατάσταση των πραγμάτων στην αγορά εργασίας και θα παρέχει κίνητρα, η οποία δεν είναι απροϋπόθετη, σχετίζεται με τη μακροοικονομική ατζέντα, άρα τι θα κάνουμε με την υπερφορολόγηση, τι θα κάνουμε με τα γνήσια κίνητρα προσέλκυση επενδύσεων, όχι απλά να το λέμε. Αν λοιπόν δεν πάμε σε μια συνολική αλλαγή παραδείγματος στο πλέγμα των δημόσιων πολιτικών που θα επιτρέπει να δοθούν ευκαιρίες και κυρίως ευκαιρίες, ικανοποιητικές ευκαιρίες απασχόλησης στο σπουδαίο αυτό κομμάτι της νέας γενιάς που έχουμε και διαπρέπει στο εξωτερικό για να επιστρέψει και να συνεισφέρει στη χώρα, το μόνο που νομίζω θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να κλαίμε για το μέλλον της χώρας. Σε αυτή τη χώρα, κύριε Παπαδάκη, η θεωρία ποτέ δεν γίνεται πράξη. Κύριε Μαράκη, να κλείσω με εσάς.
Ναι, θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον των πανεπιστημίων της Κίνας δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γι' αυτό και θέλω να πω ότι είναι κάτι που πρέπει να μας αρέσει για να μας κάνει περήφανος, γιατί παλαιότερα και η Αμερική έδειξε αντίστοιχο ενδιαφέρον και η Ευρώπη και τώρα η Κίνα που είναι μια τεράστια αγορά σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν εύχομαι οι νέοι μας να επιλέξουν αυτό που τους αρέσει, αυτό που μπορούν να εμπλουτίσουν και να ξαναεπιστρέψουν σε εμάς. Είμαι σίγουρη ότι αγαπάνε τη χώρα τους και θέλουν να προσφέρουν. Αυτό εύχομαι για τα παιδιά μας, για το μέλλον της πατρίδας μας και εύχομαι να είναι εφικτό. Κύριε Παπαδάκη, να ευχηθώ καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή δύναμη και ένα μεγάλο ευχαριστώ, το λέω και ως πανεπιστημιακός, για το διαρκές ενδιαφέρον που δείχνετε για ζητήματα του Πανεπιστημίου μας. Κύριε Παπαδάκη, κύριε Μαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Crete TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.